Δύο μέλη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων διακομίζονται με στρατιωτικό ελικόπτερο σε νοσοκομείο στην πόλη Μπερσεβά. Σύμφωνα με το Τελαβίβ, τραυματίστηκαν όταν δέχτηκαν επίθεση με όπλα και αντιαρματικές ρουκέτες κατά τη διάρκεια περιπολίας κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Στη Χερσόνησο του συνάδρουν Ισλαμιστές μαχητές, αλλά τα επεισόδια με Ισραηλινούς συνοριοφύλακες είναι σπάνια. Σύμφωνα με το Κάιρο, μετά το επεισόδιο ακολούθησαν ανταλλαγές πυρών μεταξύ ενόπλων και του Αιγυπτιακού στρατού. Το 2012 το Ισραήλ ολοκλήρωσε την κατασκευή τείχους μήκους 250 χιλιόμετρων στη συνοριακή γραμμή του Σινά για λόγους ασφαλείας. Μετά το επεισόδιο, οι Ισραηλινές δυνάμεις τέθηκαν σε επιφυλακή για να αποτρέψουν πιθανή διείσδυση ένοπλων Ισλαμιστών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 5 στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν το τζιπ στο οποίο επέβαιναν ανετράπη.